Πάμε στον Άγιο Μινά απ' έξω. Εκεί βρίσκεται ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, πρόδρομος Ξενάκης. Θεοφιλέστατε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία την απόψινή και για τη δυνατότητα που μας δίνεται να προσκαλέσουμε όλους τους ανθρώπους να γίνουν συγκυρινέοι στην φιλανθρωπία και στην έκφραση. Αναφερθήκαμε πριν από λίγα λεπτά στη δομή της διακονίας της αγάπης, στη δομή της Αρχιεπισκοπής Κρήτης που αντιμετωπίζει μέσα σε μία περίοδο κορονοϊού και πανδημίας κάποια προβλήματα, θεοφιλέστατε, προβλήματα που έχουν ως επίκεντρο τι? Είναι γεγονός ότι η διακονία της αγάπης που λειτουργεί φέτος 10 ολόκληρα χρόνια για πρώτη φορά στη λειτουργία της αντιμετωπίζει προβλήματα ως προς την ανταπόκριση στις ανάγκες των ανθρώπων και των οικογενειών που βοηθούνται από αυτήν. Βεβαίως κατανοούμε ότι οι συνθήκες της πανδημίας ένα χρόνο τώρα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και τον φιλανθρωπικό αυτό τομέα της Εκκλησίας, καθώς μέχρι σήμερα είχαμε τη συνδρομή και διαφόρων μονάδων ξενοδοχειακών, χώρων εστίασης, επιχειρηματιών της πόλεώς μας, αλλά και απλών ανθρώπων που είχαν τη δυνατότητα να συμπράξουν σε αυτό το έργο. Έτσι τώρα οδηγούμαστε στην ανάγκη και πάλι να παρακαλέσουμε όλους τους ανθρώπους που μας ακούν και μας βλέπουν και αυτήν την ώρα να συμπράξουν με όποιο τρόπο μπορούν, ώστε να μην αφήσουμε αυτό το έργο να σταματήσει και να πάψουν να βοηθούνται τόσες οικογένειες σε ολόκληρο τον νομό Ηρακλείου που μέχρι σήμερα απρόσκοπτα, χάρη στην αγάπη και τη συμπαράσταση όλων των ανθρώπων, έχουν μια βοήθεια για να καλύπτουν τα προστοζήν, τις απαραίτητες ανάγκες όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό απόψε κάνουμε μια έκκληση δια του τηλεοπτικού σας σταθμού και σας ευχαριστούμε για αυτήν την δυνατότητα που μας δίνετε, ώστε να μην μπει, όπως είπαμε και προχθές στο ρεπορτάζ, να μην μπει σε καραντίνα η αγάπη, η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη. Αλλά για να βρεθούμε όλοι μαζί, όσο ο καθένας μπορεί, αλληλέγγυοι σε τούτο το έργο. Συνολικά η διακονία της αγάπης πόσες οικογένειες βοηθά, θεοφιλέστατε? Η διακονία της αγάπης όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τα τελευταία 5 χρόνια βοηθά 1.700 περίπου οικογένειες, όχι μόνο από την πόλη αλλά από ολόκληρο τον νομό Ηρακλείου. Και έτσι θέλουμε αυτές οι οικογένειες και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις ανάγκες να μην παύσουν να βοηθούνται και να μην αισθανθούν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ότι βρίσκονται μόνοι και απομονωμένοι. Τώρα είναι που πρέπει να σταθούμε όλοι πιο πολύ ο ένας κοντά στον άλλο. Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, θεοφιλέστατε, να μας πείτε λίγο τους τρόπους. Βεβαίως, εάν κάποιος θέλει να βοηθήσει, θα τον παρακαλέσουμε είτε να απευθυνθεί εδώ στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης όλες τις ημέρες της εβδομάδος από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, είτε να απευθυνθεί απευθείας στην Διακονία της Αγάπης που έχει την έδρα της στην οδό Πλαστήρα 27 και στο τηλέφωνο 300 110, όπου εκεί οι υπεύθυνες εθελόντριες αυτού του φιλανθρωπικού τομέα θα δώσουν όλες τις λεπτομέρειες για το πώς ο κάθε άνθρωπος θα μπορέσει να βοηθήσει και να συμπαρασταθεί σε αυτό το έργο. Μάλιστα. Θεοφιλέστατε, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο και την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν,